Την έντονη αντίδραση του πρώην Υπουργού Εσωτερικών προκάλεσαν οι καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου για κακοδιαχείριση και εκμετάλλευση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, με τον Σοκράτη Χάσικο να επιτίθεται κατά του Φέδωνα Φέδωνος, εκτοξεύοντας εναντίον του σαφείς κατηγορίες. Και λυπούμε γιατί ο Φέδωνας με αυτόν τον λαϊκίστικο τρόπο, θα έλεγα, πεζοδρομίου τρόπο, ισοπεδώνει τα πάντα. Δεν μπορεί εσύ να έρχεσαι επειδή είσαι δήμος ή είσαι κοινοτικό συμβούλιο να διεκδικείς την τουρκοκυπριακή περιουσία, όταν την ίδια στιγμή έχει πρόσφυγα που τη διεκδικεί. Σύμφωνα με τον κύριο Χάσικο, όλα όσα καταγγέλει ο Δήμαρχος Πάφου αποτελούν διοικητικές πράξεις. Διερωτώ με συμπλήρωση από πότε η αστυνομία διερευνά τέτοιες πράξεις, προσθέτοντας ότι κάποιες από τις υποθέσεις βρίσκονται ήδη υπό εξέταση από τον κηδεμόνα των τουρκοκυπριακών περιουσιών, που είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Καράνε, έχετε καμιά αμφιβολία εσείς στο μέσο ενημέρωση ότι αυτά είναι σοου? Πού ξανακούστηκε τούτο? Ξεκινά, λέει, να πάει στην αστυνομία να πάρει 30 υποθέσεις, που αυτές οι 30 υποθέσεις, ήρισου εμπαρόδο, είναι καταγεγραμμένες στην έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Συγκεκριμένα αναφορά στο μεταξύ του πρώην Υπουργού Εσωτερικών για βενζινάδικο στην επαρχία Πάφου, για το οποίο ο κύριος Φέδωνος φαίνεται να ζητεί την απομακρυνσή του από την περιοχή, προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Πάφου, ο οποίος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter διερωτήθηκε γιατί ο κύριος Χάσικος επέδειξε γι' αυτό σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα πάντως η αστυνομία, με οδηγίες του αρχηγού της δύναμης, αναμένεται πιθανότατα την ερχόμενη Δευτέρα να προχωρήσει στη σύσταση ανακριτικής ομάδας του τμήματος καταπολέμησης εγκλήματος, η οποία και θα αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αρχικά, όπως γίνεται και με άλλες υποθέσεις, θα αξιολογηθεί το περιεχόμενο της κατάθεσης και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και της έκτασης του ανακριτικού έργου, υποδεικνύει η αστυνομία, αποφασίστηκε ότι οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν ανακρίσεις σχεδόν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.